Ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και για άλλη μια εκπομπή πάλι μαζί. Θα σχολιάσουμε διάφορα θέματα και το σημερινό μας θέμα θα είναι, όπως είχαμε προαναγγείλει, τα θρησκευτικά της πρώτης Λυκείου. Ένα βιβλίο μπορώ να πω από τα καλύτερα ως τώρα που έχω ασχοληθεί από το δημοτικό και το γυμνάσιο, χωρίς να λείπουν φυσικά τα σκοτεινά του σημεία. Τρόποι επικοινωνίας να θυμίσω, για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να στείλετε τα email σας, τα τηλέφωνά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ενστάσεις σας, τις δικές σας απορίες, να τα συζητήσουμε ό,τι θέλετε εδώ πέρα. Όπως πάντοτε, έχουμε ανοιχτά αυτιά και μπορούμε να πούμε διάφορα ό,τι σας απασχολούν. Στο email μας radio@eoelas.org, στα τηλέφωνα μας 2313-022-040 και στη σελίδα μας στο Facebook «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας». Οπότε με αυτούς τους τρόπους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πριν ξεκινήσω την εκπομπή, την ώρα που ερχόμουν στα στούντιο, σε μία θέση πάρκινγκ αναπήρου, παρκάρισε ένα θηριώδες, πραγματικά θηριώδες τζιπ από αυτά που κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, αυτά που τελικά είναι μόνο για φιγούρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το κατανοώ να έχεις ένα εργαλείο τετρακίνητο, μεγάλο, για επαγγελματική χρήση, αλλά μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τώρα, από αυτά τα γυαλισμένα, τα τζιποειδή, τα τεράστια, τα πανάκριβα. Τέλος πάντων, δεν το επικρίνω αυτό γιατί κάποιος έχει ένα τέτοιο θηριώδες τζιπ. Τι υποδηλώνει όμως αυτό? Υποδηλώνει όμως ότι αυτός που έχει αυτό το τζιπ έχει μια οικονομική επιφάνεια. Πάρκαρε σε θέση αναπήρου. Το πάρκινγκ της Χάνθη ήταν απέναντι. Με 2-3 ευρώ τουλάχιστον για μία ώρα ή 5 ευρώ για 2 ώρες θα μπορούσε να το παρκάρει εκεί πέρα χωρίς να καλύψει τη θέση του αναπήρου. Και ήρθε ο ανάπηρος με το αυτοκινητάκι του και προσπαθούσε ο καημένος κάπου να τον ξεφορτώσει η σύζυγος η οποία τον κουβαλούσε. Ήταν μια τραγική κατάσταση. Με πληγώνει αυτό το πράγμα και το λέω με πληγώνει γιατί δεν ήμασταν εμείς οι Έλληνες έτσι. Δεν ήμασταν καθόλου έτσι. Στην ανυμποριά του αλουνού βοηθούσαμε. Τώρα στην ανυμποριά του αλουνού βάζουμε μια ταφόπλακα από πάνω μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουμε τη δική μας άνεση και ευκολία. Αυτό ήθελα να το σχολιάσω παρεπιπτόντως τώρα. Και θα αρχίσουμε κατευθείαν, θα μπω τώρα στο θέμα της εκπομπής, το οποίο είναι τα θρησκευτικά, όπως είπαμε, της πρώτης Λυκείου. Έχει τα μελανά του σημεία, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει τα μελανά του σημεία, όπως σας είπα όμως είναι τα λιγότερα σημεία από όλα τα θρησκευτικά που μελέτησα έως τώρα. Και αυτά τα μελανά σημεία με πειράζουν ακόμη πιο πολύ σε αυτό το βιβλίο, γιατί κατά τα άλλα έχει πολύ καλά κείμενα και μέσα σε αυτά τα ωραία τα κείμενα έχει και το δηλητήριο. Και λέω, κάποιοι είχαν την, ας πούμε, τη φωτεινότητα να βάλουν 2-3 καλά κείμενα. Τι τα ήθελαν αυτά τα δηλητήρια ανάμεσα? Γιατί χάλασαν όλο το βιβλίο? Και έρχομαι κατευθείαν στο θέμα, πρώτη θεματική ενότητα, άνθρωπος και πρόσωπο. Σελίδα 12. Έχουν ένα τραγούδι αγγλικό.
one of us, ένας από μας. Τι κι αν ο Θεός γράφει σε αυτό το τραγούδι, ήταν ένας από μας. Απλώς ένας ακάθαρτος σαν εμάς, απλώς ένας άγνωστος στο λεωφορείο που προσπαθεί να βρει το δρόμο του για το σπίτι. Τι τραγούδια είναι αυτά που παίρνουν και βάζουνε στα παιδάκια? Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής, τι εννοεί το ποιητή που λέμε. Τι μπορεί να προσλάβει ένα παιδί της πρώτης ηλικίου? Μη σκεφτόμαστε με όρους 40, 50, 60 ετών. Τι μπορεί να προσλάβει ένα παιδί από αυτή την ηλικία, δεδομένου ότι ο εγκέφαλος ακόμα δεν έχει οριμάσει. Δεν έχει πήξει το μυαλό, όπως λέγανε οι παλιοί. Ένας ακάθαρτος άνθρωπος σαν και εμάς. Δεν μιλάς έτσι για το Θεό. Και προπάντων δεν το βάζεις σε ένα κείμενο ενός βιβλίου. Και συνεχίζει. Προσπαθώντας να βρει τον δρόμο του για το σπίτι του στον ουρανό, ολομόναχος, κανείς να μην καλεί στο τηλέφωνο, εκτός ίσως από τον Πάπα Ρώμης. Σας φαίνεται ωραίο αυτό? Προσπαθεί να βρει τον δρόμο του για το σπίτι του στον ουρανό, ο Χριστός, και ο μόνος που μπορεί να τον καλέσει στο τηλέφωνο είναι ο Πάπας Ρώμης. Βγάλτε συμπεράσματα. Επίσης, έχει και άλλο τραγούδι, και το τρίτο τραγούδι είναι το Παντελή Θαλασσινού. Που λέει το εξής το τραγούδι: ο δικός μου Θεός δεν χωράει σε εικόνες, δεν χωράει σε κανόνες, δεν φορά χρυσά, και είναι το φέγγος του μόνο που φωτίζει χειμώνες, η ζεστή του ανάσα όταν έξω φυσά. Τι θέλει να πει με αυτό ο Παντελής Θαλασσινός? Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει όμως που αυτοί το πήρανε και το βάλανε σε βιβλίο των θρησκευτικών. Δεν χωράει σε εικόνες. Με αυτό τον τρόπο που έχει αυτή την έκφραση, ο δικός μου ο Θεός δεν χωράει σε εικόνες, σημαίνει ότι εμείς που αγιογραφούμε τον Θεό κάνουμε λάθος. Τον χωρούμε τον Θεό και τον στενεύουμε μέσα σε μια εικόνα. Δεν χωράει σε κανόνες. Σαφώς, εάν το πάρεις με την ευρύτερη θεολογική έννοια, ο Θεός είναι έξω από τους κανόνες. Οι άνθρωποι όμως είναι σε κανόνες. Σε εντολές, όπως μας έδωσε σαφείς εντολές ο Θεός. Άρα ουσιαστικά είναι ένα εικονοκλαστικό τραγούδι και ένα τραγούδι που καταρρύπτει τους κανόνες της Εκκλησίας. Γιατί όσο και να μην θέλουμε, κανόνες υπάρχουν στην Εκκλησία. Και αν δεν υπήρχαν οι κανόνες, ο καθένας θα έκανε ό,τι ήθελε. Και ευτυχώς υπάρχουν αυτοί οι κανόνες. Είναι όπως οι ράγες που κρατάνε το τρένο να μην φύγει από την τροχιά του και να μην εκτροχιαστεί. Αν εκτροχιαστεί, θα καταστραφεί. Και συζητώντας για τα τραγούδια που έχουν μπει μέσα, γιατί θα σας πω αργότερα και για άλλα τραγούδια, με μία καθηγήτρια μαθηματικών, λίγο ακριβώς πριν έρθω στο στούντιο εδώ πέρα, μου είπε το εξής: εάν σε κείμενα του Ομήρου, στην Ιλιάδα, στην Οδύσσεια ή σε κάποια άλλα μαθήματα, θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτά τα τραγούδια με κάτι αντίστοιχα συναισθήματα που θα πήγαζαν, θα μπορούσαν να τα δέσουν και να τα βολέψουν με τον Όμηρο? Ούτως ή άλλως ο Όμηρος είναι ένα μεγάλο ποίημα. Εκεί θα το θεωρούσαμε ιεροσιλία να βάλουμε αυτά? Θα το θεωρούσαν κακό? Γιατί δεν είναι κακό να μπει στα βιβλία των θρησκευτικών όταν μιλάμε για τον Χριστό? Έτσι μια απορία εξέφρασε και πραγματικά μου κέντησε και εμένα το ενδιαφέρον αυτή η απορία, και λέω πραγματικά αξίζει τον κόπο να σας την αναφέρω. Θα το θεωρούσαν φυσικά κάποιοι ιεροσιλία να μπει στον Όμηρο τραγούδι.
Συνεχίζω στη σελίδα 14. Στο κεφάλαιο «Η θρησκευτικότητα». Είναι ένα κείμενο του Γιαναρά. Έχουμε σχολιάσει και άλλες φορές κείμενα του Γιαναρά εδώ από αυτή την εκπομπή. Πολλοί τον θεωρούν πιστό άνθρωπο. Αν όμως γνωρίσεις καλά το τι λέει και το τι κάνει ο Γιαναράς, έχει ξεστρατήσει από πολλού από την ορθόδοξη πίστη. Τα έχει λίγο ανακατέψει. Έχει το δικό του σκεπτικό, το οποίο όμως είναι έξω από την εκκλησία, το σκεπτικό αυτό. Μπορεί κάποιος άλλος να τους γοητεύει, αλλά δεν είναι καθόλου γοητευτικό για την εκκλησία. Και καθόλου σύγχρονο. Οι απόψεις που εκφράζει είναι αιρετικές απόψεις Νικολαϊτών του 4ου-5ου αιώνα, οι οποίες τις αντιμετώπισε με πολύ επιτυχία η εκκλησία. Άρα ουσιαστικά αυτές θεωρητικά οι γοητευτικές απόψεις του Γιαναρά είναι μια παλιά αναμασημένη τροφή 1400 ετών πίσω. Γι' αυτό εύκολα να μην γοητεύονται κάποιοι με τις απόψεις Γιαναρά και ας τον μελετήσουν λίγο πιο με περισσότερη εμβρύθια σε αυτό το θέμα. Το θέμα δεν είναι αν ο κόσμος ξέρει για τον Γιαναρά. Το θέμα είναι οι θεολόγοι που γράφουν τα βιβλία ξέρουν για τον Γιαναρά και βάζουν κάθε τόσο για τον Γιαναρά, ή είναι της Ιουδίας οικουμενιστικής απόψεως και οι συγγραφείς, γιατί θα δούμε, έχει κείμενα του Γιαναρά, έχει κείμενα του Ζησιούλα. Σας είπα ποιος είναι ο Ζησιούλα στην προηγούμενη εκπομπή, καθηγητής του Πανεπιστημίου και Μητροπολίτης από το κλίμα του Πατριαρχείου, οικουμενιστής, από τους πρωτοπόρους οικουμενιστές. Έχουμε εξηγήσει τον όρο οικουμενισμό, γι' αυτό δεν σας τον ξαναλέω. Διαβάζουμε λοιπόν στα κείμενα του Γιαναρά, στη σελίδα 14, η θρησκευτικότητα, μια πρώτη ετυμολόγηση. Η θρησκευτικότητα είναι φυσική ανάγκη του ανθρώπου, ανάγκη αισθηκτώδης. Αισθηκτώδης, ένστικτο έχουν τα ζώα. Ο άνθρωπος δεν κυριαρχείται από το ένστικτο. Μπορεί στα πρώτα χρόνια της ζωής του, όταν ακόμα δεν έχει μπει μπροστά η λογική, ναι, το μωρό θα λειτουργήσει ενστικτοδός, αλλά η θρησκευτικότητα είναι έμφυτη από το Θεό. Είναι η συνείδηση, είναι η φωνή του Θεού που υπάρχει μέσα, λένε οι πατέρες. Δεν είναι κάτι ενστικτόδες. Ονομάζουμε φυσικές, συνεχίζω διαβάζω το κείμενο, ονομάζουμε φυσικές ενστικτόδεις ανάγκες που δεν τις ελέγχει η λογική και η θέληση. Δεν είναι έτσι η θρησκευτικότητα. Και η λογική της ελέγχει και η θέληση της ελέγχει. Η θρησκευτικότητα συνεχίζει είναι ανάλογη με την πείνα, τη δίψα, το φόβο και για την αρρώστια και την οδύνη. Όχι κύριε Γιαναρά, κάνετε λάθος. Η θρησκευτικότητα δεν είναι το ίδιο με την πείνα. Γιατί αν ήταν το ίδιο με την πείνα, όλοι οι άνθρωποι θα είχαν μια θρησκευτικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με το θείον, αλλά πεινάνε. Έχουν υπάρξει άνθρωποι που δεν τους έχει αποσχολήσει η αρρωσθένεια καθόλου, γιατί έχουν την υγεία τους. Ενώ αντιθέτως η θρησκευτικότητα τους έχει αποσχολήσει. Άρα, αν θέλουμε να μπλέξουμε λίγο την ψυχολογία ή ψυχολογικούς όρους με τη θρησκεία, θα τα κάνουμε λίγο ψιλοσαλάτα. Γι' αυτό βλέπετε τώρα, αν τα εξηγήσω μπορεί να γίνουν κατανοητά από κάποιον. Στα παιδιά των 15 ετών αυτά μπορούν να γίνουν κατανοητά. Απορία. Και δεν ξέρω και αν και οι θεολόγοι σήμερα, όπως οι θεολόγοι που είναι οι συγγραφείς, μπορούν να τα ξεχωρίσουν αυτά τα κείμενα. Και παρεπιπτόντως, μια και μιλάω για συγγραφείς, σας έχω αναφέρει τους συγγραφείς των βιβλίων κατά καιρού σε διάφορες εκπομπές. Τυχαίνει να είναι όλοι του Πατριαρχείου ή επιλεγμένοι από το Πατριαρχείο ή των Οικουμενιστικών Κύκλων.
Κανένας από αυτούς τους συγγραφείς που ξέρω εγώ δεν ανήκει να είναι της ορθόδοξης σκέψης, της παραδοσιακής. Κανέναν. Βλέπετε, μεταξύ τους υποστηρίζονται πάρα πολύ και προωθούν ο ένας τον άλλον. Πάω σελίδα 56. Το κόψα απότομα το θέμα των συγγραφέων. Σας το άφησα έτσι να το σκεφτείτε και εσείς να το δείτε. Όσοι έχετε βιβλία θα δείτε και τους συγγραφείς. Σελίδα 56. Μιλάει για τη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία είναι κατεξοχήν κοινωνία Αγίων. Σε αυτήν αποβλέπει η άσκηση των οσίων, η οποία δεν είναι ποτέ σκοπός αλλά μέσο προς το σκοπό, που είναι υποχρεωτική κοινωνία, ευχαριστιακή κοινωνία. Το σημείο αυτό λησμονείται και παραβλέπεται από πολλούς σύγχρονους θεολόγους, ακόμα και Ορθοδόξους, οι οποίοι ιδιαίτερα στις μέρες μας τείνουν να ταυτίσουν την αγιότητα με την άσκηση. Τι είπε εδώ το κείμενο? Τείνουν να ταυτίσουν την αγιότητα με την άσκηση. Η αγιότητα δεν άσκηση, παιδιά. Μια και εσείς είστε θεολόγοι που τα λέτε αυτά εδώ, είδατε κανένα Άγιο μη ασκητή? Και δεν εννοώ ασκητή να είναι στα απόκριμνα βράχια του Αγίου Όρους ή στην έρημο της Νητρίας ή κάπου αλλού που περιγράφω τα γεροντικά. Δεν εννοώ δηλαδή καλογέρους, μοναχούς. Όλη η ζωή του χριστιανού είναι ασκητική ζωή. Δεν είναι ζωή της καλοπέρασης και της άνεσης. Άρα δεν μπορώ να μηδέν ταυτίσω την αγιότητα με την άσκηση. Σας βολεύει να μην υπάρχει ασκητή σήμερα, έτσι? Να μην ζει κάποιος ασκητική ζωή, γιατί με τον όρο ασκητής μπορεί να τον μπερδεύουν κάποιον, εννοώ μοναχό. Αλλά η ζωή του χριστιανού πρέπει να είναι ασκητική. Άσκηση είναι η νηστεία, άσκηση είναι η προσευχή, άσκηση είναι η μετάνοια, άσκηση είναι η στέρηση, άσκηση είναι η ταπείνωση. Ναι, σαφώς. Άρα λοιπόν, εάν θέλετε να μας πείτε ότι η αγιότητα δεν ταυτίζεται με την άσκηση, τότε έκανε λάθος ο Απόστολος Παύλος που είπε «αθλητής της ούστε φανούτε εάν μην νομίμως αθλήσει». Άθληση. Η άθληση μιλάει. Η άθληση και η άσκηση έχουν την ίδια έννοια στην Ορθόδοξη Θεολογία. Μήπως τα μπερδέψατε, κύριε Ζησιούλα, που γράψατε αυτό το κείμενο? Μήπως, κύριε Ζησιούλα, αν και είστε επίσκοπος, θέλετε να καλοπερνάτε, να πηγαίνετε στα συνέδρια, στα ακριβά γεύματα, να κυκλοφορείτε με τις λιμουζίνες για να δικαιολογήσετε την δική σας έλλειψη ασκητικότητας και να πείτε ότι η αγιότητα δεν ταυτίζεται με την άσκηση? Με τι ταυτίζεται, κύριε Ζησιούλα, και εσείς θεολόγοι που τα βάλατε αυτά τα κείμενα μέσα στο βιβλίο? Και επίσης έχουν έναν άλλον τώρα νεοφανή μοναχό που τον κυκλοφορούν πάρα πολύ, τον Μωυσή τον Αγιορείτη. Λέει ένα κείμενο από αυτού του μοναχού του Μωυσή του Αγιορείτου, που ναι μεν πολύ καλά τα λέει όταν τα λέει στην τηλεόραση ή εκεί που τον καλούνε, αλλά για την καθαρότητα της πίστεως κουβέντα ο Μωυσής ο Αγιορείτης. Κουβέντα! Θυμούνται μόνο τις αγαπολογίες. Και γράφει. Δεν πρέπει να λησμονάμε πως αρκετοί Άγιοι ήταν σαν και εμάς και ορισμένοι χειρότεροι από εμάς. Αυτό. Το αυτό είναι δικό του, έτσι. Και εδώ τελειώνει το κείμενο. Σαφώς ήταν κάποιοι Άγιοι, λέω, χειρότεροι από μένα. Δηλαδή με την έννοια δεν σκότωσα 99 ανθρώπους όπως σκότωσε ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπας. Αλλά στην προτέρα του ζωή ήταν χειρότεροι από μας. Στη μετέπειτα ζωή τους, μετά τη μετάνοια, ήταν σαφώς αγιότεροι. Εδώ όμως το κείμενο το αφήνει έτσι. Δεν το ολοκληρώνει.
Δεν πρέπει να λησμονάμε πως αρκετοί Άγιοι ήταν, και, ήταν σαν και εμάς και χειρότεροι από εμάς. Τι θες να πεις, γέροντα Μωυσή, ότι σε αυτήν την κατάσταση αγίασαν χειρότεροι από εμάς, αγίασαν οι Άγιοι. Δεν αγίασαν με την ταπείνωση, την άσκηση, την άθληση, τη μετάνοια. Δεν εξαγνίστηκαν και μετά πλησίασαν τον Θεό. Βλέπετε που σας είπα, ενώ κατά τα άλλα έχει αρκετά καλά αυτό το βιβλίο, έχει μικροδηλητήρια τα οποία τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να τα καταλάβουν ποτέ, και σαφώς και κανένας θεολόγος, κανένας, συγγνώμη για την έκφραση, οι πιο πολλοί θεολόγοι δεν θα κάτσουν να εξηγήσουν αυτές τις έννοιες. Ούτε θα κάτσουν να ολοκληρώσουν το κείμενο. Ίσως γιατί βιάζονται να ολοκληρώσουν την ύλη. Ίσως γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Ίσως γιατί είναι και τελείως άθεοι. Δεν θα κάτσουν όμως να εντρυφήσουν έτσι το κείμενο. Και δεν ξέρω αν δίδασα σε κάποιο σχολείο, αν θα είχα αυτό το περιθώριο να το κάνω και δεν θα με δέσμευαν οι κανόνες του σχολείου να πω τα συγκεκριμένα πράγματα. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχω αυτή την εμπειρία της διδαχής μέσα σε αίθουσα. Πάμε δεύτερη θεματική ενότητα, πίστη, μιλάει για την πίστη, δεύτερη θεματική ενότητα, σελίδα 64. Από εδώ τι μας λέει, η πίστη στην Ιουδαιοχριστιανική παράδοση. Πάλι είναι αυτό το κείμενο του Γιαναρά. Υπάρχει Ιουδαιοχριστιανική παράδοση, αυτό που μας κατηγορούν οι ειδωλολάτρες ότι είμαστε Ιουδαιοχριστιανοί. Είμαστε χριστιανοί, καμία σχέση με τον Ιουδαϊσμό. Ο Ιουδαϊσμός, κύριοι, για να γνωρίζετε, απορρίπτει τον Χριστό. Οι Ιουδαίοι απέρριψαν τον Χριστό. Εμείς δεν είμαστε Ιουδαιοχριστιανοί. Είμαστε χριστιανοί. Εμείς διατηρούμε την Παλαιά Διαθήκη, όχι ως ιστορία ενός λαού, αλλά ως ιστορία του σχεδίου της οικονομίας του Θεού, που θέλει να σώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και η μεγάλη μας διαφορά στην Παλαιά Διαθήκη με τους Εβραίους είναι ότι αυτοί απέρριψαν τα περισσότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία εμείς τα έχουμε, ενώ αυτοί δεν τα έχουν. Αλλά η παράδοσή μας δεν είναι Ιουδαιοχριστιανική, είναι καθαρά χριστιανική. Ας τον διορθώσουμε πάλι τον κύριο Γιαναρά και ας ξυπνήσουμε και τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους, μπας και τα πούν καμιά κουβέντα και τα παιδάκια τους και τα ανοίξουν τα μάτια, και οι γονείς που πρέπει και αυτοί να είναι ενημερωμένοι. Πάμε σελίδα 85, το θεολογικό νόημα της γιορτής και ο καθαγιασμός του χρόνου. Ο χριστιανισμός είναι, σας διαβάζω, θρησκεία εξ αποκαλύψεως. Η αποκάλυψη όμως αυτή δεν αφορά το εορτολόγιο. Πολύ δε περισσότερο το ημερολόγιο. Όπα, 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 εδώ πράγμα, τι πράγματα έχω να σας πω. Δεν αφορά το εορτολόγιο, πολύ δε περισσότερο το ημερολόγιο. Σαφώς εδώ είναι μια μπηχτή για αυτούς που άλλαξαν το ημερολόγιο και για αυτούς που διατηρούν το παλαιό ημερολόγιο. Αλλά γιατί δεν αφορά το ημερολόγιο? Σαφώς γιορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων την ημέρα που κοιμήθηκαν. Άλλο αν έχουν γίνει κάποιες μεταβολές για να μην επισκιαστεί μια γιορτή από την άλλη, όπως έγινε στην περίπτωση του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, που πέθανε 14 Σεπτεμβρίου την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, και για να μην επισκιαστεί η εορτή του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου από εκείνη την ημέρα, η οποία είναι σαν Μεγάλη Παρασκευή, είναι πένθυμη ημέρα, μεταφέρθηκε το Νοέμβριο η εορτή του Αγίου. Αυτό όμως έγινε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Τις περισσότερες εορτές τις εορτάζουμε, παραδείγματος χάρη του Αγίου, στην ημέρα της κοιμήσεώς του. Άρα πώς το ημερολόγιο δεν αφορά καθόλου τη θρησκεία? Πώς δεν αφορά καθόλου τη θρησκεία? Εάν δεν αφορούσε το ημερολόγιο, έτσι, θα μπορούσαμε μετά να πούμε όποτε θέλουμε γιορτάζουμε το Πάσχα. Ναι, αλλά το Πάσχα ολόκληρη η Οικουμενική Σύνοδο από 318 θεοφόρους πατέρες όρισε πότε θα εορτάσετε το Πάσχα, και το όρισε με σαφείς προδιαγραφές μέσα στο χρόνο.
Άρα το εορτολόγιο, και αυτό είναι από τα κείμενα του Φουντούλη τώρα, από αυτόν τον παλιό το δάσκαλο της θεολογίας, δεν θα το περίμενα αυτό, αλλά βλέπετε και αυτοί επηρεασμένοι από τα δικά τους, πιστεύω. Και συνεχίζει, τα ημερολόγια ή προϋπήρχαν του χριστιανισμού ή διαμορφώθηκαν μέσω ο κόλπος της Εκκλησίας με την πάραδο των αιώνων επί τη βάση των στοιχείων παλαιότερων του χριστιανισμού ή και νέων. Μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει προδιαγραφή ούτε για τον τρόπο μετρήσεως του κοσμικού χρόνου, ούτε για τον καταρτισμό του ημερολογίου. Σαφώς δεν υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Σαφώς δεν υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αλλά επειδή δεν υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη, επειδή ο Χριστός είπε, δεν θα σας τα αποκαλύψω όλα εσάς, αλλά θα αφήσω και εσείς στους μαθητές. Και σαφώς πολλά πράγματα δεν υπάρχουν από τη διδασκαλία του Χριστού, αλλά υπάρχουν στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Και σαφώς δεν υπάρχει η λέξη ομοούσιος μέσα στην Αγία Γραφή, όπως κατηγορούσαν οι πνευματομάχοι τους, τον Γρηγόριο το Θεολόγο που χρησιμοποίησε τον όρο ομοούσιος και τον έλεγαν δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή ο όρος ομοούσιος. Σαφώς όμως βγαίνει αυτή η σκέψη από την Αγία Γραφή. Γιατί όταν λέει ο Χριστός ότι το Άγιο Πνεύμα ερευνά και τα βάθη του, Χριστού, του Θεού, αν δεν είναι κάτι ομοούσιο, πώς θα ερευνήσει τα βάθη της θεότητος του Πατρός. Άρα μιλάμε για την ίδια τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι ομοούσια. Εκπηγάζει δηλαδή αυτή η λέξη χωρίς να υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Άρα ό,τι δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, σαφώς ο καθορισμός του Πασχαλίου δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Υπάρχει όμως στην Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ό,τι δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή το απορρίπτουμε, δηλαδή όπως οι Προτεστάντες, και φυσικά θα απορρίψουμε τους πάντες και τα πάντα. Αυτά. Και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου δεν μένουν στο απειρόβλητο. Εφόσον γράφουν και λέγουν δημόσια, και δημόσια θα τους ασκηθεί κριτική. Και δημόσια θα ασκηθεί κριτική και στους συγγραφείς του βιβλίου και σε αυτούς που επέλεξαν τα κείμενα. Δημόσια γράφουν, δημόσια τους ελέγχουμε. Πάμε σελίδα 88. Εορτολόγιο της Καθολικής Εκκλησίας. Της Καθολικής Εκκλησίας. Προσέξτε, έτσι λέει η Καθολική Εκκλησία. Το μυαλό του καθενός πιθανόν απονήρευτου χριστιανού πάει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική είναι Εκκλησία. Εδώ αυτοί όμως δεν εννοούν την Καθολική Εκκλησία. Εννοούν τους παπικούς. Και εδώ πουθενά δεν υπάρχουν εισαγωγικά στον όρο Εκκλησία. Είναι Εκκλησία η παπική. Πείτε μας συγγραφείς του βιβλίου της πρώτης Λυκείου. Είναι Εκκλησία η παπική. Από πότε? Ποιος ανακήρυξε Εκκλησία? Ερετική παρασυναγωγή είναι. Έτσι λένε οι πατέρες. Έτσι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος που τον έχουμε Μητρόπολη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς άλλα θα πούμε? Λοιπόν, βλέπετε, σας είχα πει και από τα κείμενα όταν σχολιάζαμε την Σύνοδο της Κρήτης, θέλουν να περάσουν ότι είναι, χρησιμοποιούν συνέχεια για τους Προτεστάντες, για τους παπικούς, τον όρο Εκκλησία, 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 Εκκλησία. Μας έχουν φλωμώσει με τον όρο Εκκλησία, για να μας περάσουν την ιδέα ότι είναι Εκκλησία. Λοιπόν, σκοπός του λειτουργικού ημερολογίου, διαβάζω από τα κείμενα του βιβλίου, σελίδα 88, όσοι έχετε τα βιβλία μπροστά σας και θέλετε να τα βλέπετε, σκοπός του λειτουργικού ημερολογίου να ζήσουν οι πιστοί μέσα στην Εκκλησία τα μεγάλα γεγονότα της σωτηρίας, γέννηση, πάθος, ανάσταση του Χριστού και να γιορτάσουν τη μνήμη των Αγίων. Λοιπόν, εδώ τι θέλει να μας πει? Ότι όλοι αυτοί γιορτάζουν και ζουν οι πιστοί τα γεγονότα της σωτηρίας? Μα δεν έχουν σωτηρία. Δεν έχουν σωτηρία. Σαφώς οι Άγιοι είναι καταδικαστικοί εναντίον των παπικών. Δεν έχουν σωτηρία. Και θα πείτε, μονοπολώ τη σωτηρία? Δεν την μονοπολώ εγώ. Ας ανατρέξουν σε κείμενα του Μεγάλου Φωτίου, ας ανατρέξουν σε κείμενα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ας ανατρέξουν σε κείμενα του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, ας πάνε στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό που λέει τον Πάπα να καταράστε. Όταν λέει τον Πάπα να καταράστε, έχει σωτηρία
Οι παπικοί έχουν σωτηρία από τους καταραμένους. Δεν το λέω εγώ, δεν χρησιμοποιώ δικές μου εκφράσεις. Αν κάνω αυτό το λάθος να χρησιμοποιήσω δική μου θεολογία, δεν θα κάνω τίποτα διαφορετικό από αυτό που κάνει ο Ζησιούλας και ο Γιαναράς. Πάμε σελίδα 92. Μιλάνε για τις γιορτές του Αγιανιού. Έτσι, και έχουν τον κλείδωνα. Όπου εκεί έχουν πάλι ένα λαϊκό ποίημα, παραμονή του Αγιανιού πριν από τη δουλειά, σας τα διαβάζω, και πριν πάει σχολείο, στείλανε την Ανθούλα στη Βρύση με ένα χωματένιο σταμνί να το γεμίσει νερό. Τσιμουδιά, ακούς, αμίλητο πρέπει να είναι. Ύστερα το κάθε κορίτσι έδωσε και από ένα σημάδι, ένα κουμπί, μια ψεύτικη καρφίτσα, ένα σκουλαρίκι. Αφού ρίξανε τα σημάδια στο αμίλητο νερό, σκέπασαν το σταμνί με ένα κόκκινο πανί και το βράδυ το βάλαν στα κεραμίδια να το γητέψει. Όσοι δεν ξέρετε τη λέξη γητέψει, να το μαγέψει ή να το πιο πολύ έτσι θα το μετέφραζα. Να το γητέψει νύχτα και τάστρα. Το πήρανε πρωί-πρωί πριν το ματιάσει ο ήλιος. Τα ακούσατε? Αυτά είναι κείμενα θρησκευτικών. Και αν υπήρχαν τέτοιες προλήψεις στην παλιά εποχή, αυτά πρέπει να τα περάσουν και στην τωρινή εποχή. Να πάρουν το αμίλητο νερό χωρίς να μιλήσουν, να το πάνε στα κεραμίδια, να το γητέψει νύχτα. Περί μαγείας δηλαδή μιλάνε. Και κοιτάξτε παρακάτω, διαβάζω. Δίνανε και οι μαγαζάτορες παλιόκασες, παλιοπάνερα και να ταΐζουν τις φωτιές. Μόλις κλείσανε τα μαγαζιά, αρχίσαν να πηδάνε και αυτοί. Μιλάνε για τις φωτιές του Αγιανιού. Την πιο μεγάλη φωτιά την ανάψαν τα παιδιά στην αυλή του τζαμιού. Και τα παιδιά του τζαμιού ανάβανε φωτιές μαζί με τα Χριστιανόπουλα. Δεν μπορείς να το καταλάβω εγώ αυτό. Τέλος πάντων, τι θέλω να πούνε. Την άλλη μέρα, ύστερα από τη λειτουργία, μαζευτείτε κατά κορίτσια από τα χαράματα στο πόδι να τελειώσουν δουλειές, να προλάβουν τον κλείδωνα. Το πρώτο κορίτσι παίρνει το σταμνί και λέει: ανοίξε τον κλείδωνα του Αγιανιού. Τη χάρη, και όπου έχει την τύχη, την καλή να βρει το παλικάρι. Α, όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό το σταμνί με το αμίλητο νερό που το βγάλαν έξω στα κεραμίδια, το συνδυάζουν με τον Αηγιάννη και το πάνε και στην εκκλησία. Και τι κείμενα περνάνε? Λίγο ιδωλολατρικά, λίγο μαγικά, μαζί με την εκκλησία. Θα μας τρελάνουνε. Διαβάζω σελίδα 96. Εκκλησία και σωτηρία. Η σωτηρία βρίσκεται μόνο εντός της εκκλησίας. Αυτό είναι ένα κείμενο του Αγίου Κυπριανού. Αυτοί το αναφέρουνε και λένε εκκλησία και σωτηρία. Το ξαναδιαβάζω λίγο, προσέξτε, γιατί δεν έχετε εικόνα γι' αυτό. Η σωτηρία βρίσκεται μόνο μέσα στην εκκλησία. Αυτό το έλεγε επιγραμματικά ο Κυπριανός. Ποιος είναι ο Κυπριανός, παιδιά? Γιατί φεύγει η λέξη μπροστά από το Άγιος Κυπριανός? Είναι ο Άγιος Κυπριανός της εκκλησίας μας. Έξω από την εκκλησία, έλεγε ο Άγιος Κυπριανός, δεν υπάρχει σωτηρία. Και εδώ έρχομαι τώρα να πω, αφού ο Άγιος Κυπριανός λέει έξω από την εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, και επειδή οι παπικοί είναι έξω από την εκκλησία, υπάρχει σωτηρία για τους παπικούς, για τους προτεστάντες. Άρα στα κείμενα που γράφετε παρακάτω, ίσως θέλετε να τα υποτιμήσετε και βάζετε μόνο ο Κυπριανός. Αλλά είναι ο Άγιος Κυπριανός. Επίσης, στο ίδιο κάνουν και σελίδα 114, η καθολικότητα της εκκλησίας. Λένε Κύριλλος Ιεροσολύμων. Τι ήταν ο Κύριλλος Ιεροσολύμων? Το φυλαράκι της διπλανής πόρτας? Δεν ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων? Γιατί μαθαίνετε στα παιδιά να βγάζουν τη λέξη Άγιος μπροστά από τα ονόματα των Αγίων? Πάμε. Τρίτη ενότητα, σελίδα 130. Πάλι μας έχουν φλωμώσει τα τραγούδια, και αυτή τη φορά έχουν ένα τραγούδι των Beatles, που είναι μια σύνθεση του Paul McCartney. Η Ελεονόρα Ρίγμπι.
Διαβάζουμε στίχους αυτού του τραγουδιού. Η Ελεονόρα Ρίγμπι πέθανε στην εκκλησία και θάφτηκε μαζί με το όνομά της. Κανείς δεν ήρθε. Βλέπετε πάλι η λέξη εκκλησία να υπάρχει κάπου. Κανείς δεν ήρθε. Ο πατήρ Μακένζι διώχνει τη βρωμιά από τα χέρια του ενώ φεύγει από τον τάφο. Κανείς δεν σώθηκε. Τι θέλει να πει το κείμενο. Και τα παιδιά πώς θα βγάλουν άκρη από τέτοια κείμενα. Τι θα πει κανείς δεν σώθηκε και διώχνει τη βρωμιά από τα χέρια του ο πατήρ Μακένζι. Τι τα έχετε μπερδέψει όλα αυτά τα πράγματα. Ξαναεπανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα. Αυτό το κείμενο, η Ελεονόρα Ρίγμπι του Πολ Μακάρτνεϊ θα χωρούσε στον Όμηρο και στην Ιλιάδα ή θα το θεωρούσαν ιεροσηλεία. Λέω. Μου την έβαλαν τη σκέψη, σας τη λέω, σας τη μεταφέρω. Επίσημο έγγραφο, σελίδα 136, επίσημο έγγραφο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου για την Αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Σύγχρονου Κόσμου στην Κρήτη. Το 2016 μιλήσαμε για αυτήν τη σύνοδο, οι πιο πολλοί από εσάς είστε ενημερωμένοι. Για αυτή τη ληστρική σύνοδο που έγινε στην Κρήτη. Και μην τη χαρακτηρίσω και χειρότερα, χρησιμοποιώ μόνο όρους που χρησιμοποιεί η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Είναι ληστρική σύνοδο της Κρήτης. Και τα είπαμε αυτά, τα συζητήσαμε. Λοιπόν, διαβάζουμε από το κείμενο της Συνόδου της Κρήτης, της ληστρικής. Η αξία του ανθρωπίνου προσώπου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, αδιαλείπτως προσευχομένη υπέρ της των πάντων ενώσεων, εκαλλιέργει πάντοτε διάλογον μετά των εξ αυτής διαστώτων, των εγγύς και των μακρών. Επροστάτησε μάλιστα εις την σύγχρονη αναζήτηση οδών και τρόπων της αποκαταστάσεως της ενότητας των εις Χριστών πιστευόντων. Ακούγεται καλό το κείμενο. Προσέξτε, σε αυτό το καλό άκουσμα υπάρχει το δηλητήριο. Σαφώς, όταν δηλητηριάζουν κάποιον, δεν το δίνουν το δηλητήριο έτσι. Το βάζουν μέσα σε ένα ωραίο φαγητό και το πασάρουν. Έτσι γίνεται λοιπόν. Ωραίες λεξούλες, όμορφα λογάκια. Μιλάει για ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία καλλιεργούσε πάντοτε το διάλογο μετά των εξ αυτής διαστώτων, με αυτούς που ήταν μακριά. Σαφώς, η Εκκλησία πάντοτε επιδίωκε ένα διάλογο, όχι όμως ένα τέρμονο διάλογο. Αλλά είχε κανόνες πώς θα γίνει αυτός ο διάλογος. Τώρα λέει, αναζητούν σύγχρονες οδούς και τρόπο αποκαταστάσεως της ενότητας. Γιατί παιδιά σύγχρονους, ποιος όρισε αυτούς τους σύγχρονους κανόνες. Γιατί αλλάζετε τους κανόνες της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας. Και γιατί αυτά τα περνάτε στα παιδιά για να δηλώσετε την καταπάτηση των δογματικών όρων των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων. Επίσης, έχουν σελίδα 137 από μηνύματα και ομιλίες μήνυμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου στη Λέσβο για τους πρόσφυγες. Όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Είναι στο ίδιο τσουβάλι για μένα. Το ξέρετε, δεν τους έχω απορρίψει, δεν έχουν κάνει ιεροσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά στα παιδιά όμως που δεν ξέρουνε, ο Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος και ο Πάπας Φραγκίσκος Ρώμης και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος όλοι μαζί και βγάζουν κοινά μηνύματα. Επίσης, συνεχίζω. Σελίδα 139 έχουν ένα συγγραφέα και θεολόγο δυτικό, τον Ολιβιέ Κλεμά, που έχει ένα απόσπασμα, παίρνουν από τα κείμενά του, αυτού του συγγραφέα και του καθηγητή της θεολογίας στην Ορθόδοξη Θεολογία του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι. Έτσι, Ορθόδοξη Θεολογίας είναι. Τι λέει αυτός ο Ολιβιέ Κλεμάν, ο οποίος διδάσκει και Ορθόδοξη Θεολογία. Αδελφοί με διαφορετικό θρήσκευμα, εθνικότητα, μόρφωση και γλώσσα, όλα αυτά διαφορετικά και καμιά φορά αντίθετα προσεύχονται και εργάζονται μαζί. Πώς παιδιά μπορούν να προσευχηθούν άνθρωποι με διαφορετικό θρήσκευμα, πώς μπορούν να προσευχηθούν, σε ποιον Θεό θα προσευχηθούνε μαζί. Ένας στον Αλλάχ, ένας στον Χριστό, είναι το ίδιο πράγμα. Μπορούν να προσευχηθούν άνθρωποι με διαφορετικό θρήσκευμα,
Διαφορετικές φυλές, ναι. Διαφορετική γλώσσα, ναι. Διαφορετική μόρφωση, ναι. Όλοι μπορούμε να προσευχηθούμε. Όταν όμως πούμε το πιστεύω. Μπορούν οι αλόπιστοι να πούν το πιστεύω. Εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Τριαδικό Θεό. Πάλι σελίδα 181. Ισότητα. Περισσότητας. Έχουν τραγούδι του Παύλου Σιδηρόπουλου. Αυτού του νεαρού που πέθανε. Από ναρκωτικά νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Σκεπάσαμε όλους νεκρούς με αρρωστιάρικους ψαλμούς. Όλους ψαλμούς δηλαδή, επειδή τους χαρακτηρίζει ο Σιδηρόπουλος αρρωστιάρικους, εμείς θα το βάλουμε μέσα στο βιβλίο. Με αρρωστιάρικους ψαλμούς δηλαδή. Είναι απόσπασμα από το τραγούδι του Σιδηρόπουλου. Βλέπετε, μας έχουν ψοφίσει τα τραγούδια. Επίσης, σελίδα 189, μιλώνουν περί ευθύνης, την ενότητα περί ευθύνης. Έχουνε, προσέξτε, Αγία Μαρίνα Σκόμπτσοβα. Η Αγία Μαρία, η Σκόμπτσοβα. Τι διαβάζανε προηγουμένως? Έξω από την εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία κατά τον Άγιο Κυπριανό, τον Καρχιδόνος. Ήταν επίσκοπος Καρχιδόνος, ο Άγιος Κυπριανός. Λοιπόν, έξω από την εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, έλεγε ο Άγιος Κυπριανός. Λοιπόν, και τώρα έχουνε Αγία Μαρία Σκόμπτσοβα. Αυτή ήταν μία, δεν ξέρω αν ήταν Γαλλίδα, στη γερμανική κατοχή πάντως, ζούσε στο Παρίσι, έτσι. Και αυτή είναι μια καλόγρια παπική, θα γλιτώσει πάρα πολλά παιδιά από το βέβαιο θάνατο. Σαφώς έκανε ένα πολύ μεγάλο έργο. Εγώ δεν αντιλέγω για το έργο της που έκανε εδώ, το ότι έσωσε κάποια παιδιά από το βέβαιο θάνατο επί γερμανικής κατοχής στο Παρίσι. Αλλά αυτή η μοναχή, βάλτε το σε εισαγωγικά μοναχή, η Μαρία Σκόμπτσοβα, είναι Αγία του καιρού μας, είναι δική μας Αγία. Εδώ δεν υπάρχει, έξω από την εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, λέει ο Άγιος Κυπριανός. Εσείς τώρα τι λέτε εδώ πέρα? Είναι και Αγία? Δηλαδή, επειδή έκανε καλά έργα, αγίασε. Και έχουν και κείμενα του Καζαντζάκη, πάω σελίδα 196. Ρε παιδιά, ο Καζαντζάκης είναι ο μέγας Χριστομάχος. Έχετε κείμενα του Καζαντζάκη? Τι να πω. Να εξοικειώσουν τα παιδιά με τον Καζαντζάκη, που αύριο μεθαύριο όταν θα πέσει κάνα κείμενο του Καζαντζάκη στα χέρια του, που να το έχει και τα βιβλία, τα σχολικά. Έχουμε κείμενα του Καζαντζάκη. Άρα, έχοντας τα σχολικά βιβλία κείμενα του Καζαντζάκη, περνάει στο μυαλό των παιδιών ότι ο Καζαντζάκης είναι ένας καλός συγγραφέας. Δεν εξετάζω το λογοτεχνικό του, μου είναι διάφορο το λογοτεχνικό του, ύφος και στυλ. Αυτά που γράφει είναι πολύ βλάστημα εναντίον του Χριστού. Και επίσης, παρακάτω έχουν πάλι τραγούδι του Πορτοκάλογλου. Αυτό σας είπα, μας φλόμωσαν στα τραγούδια. Όχι από τους... και παρακάτω πάλι, σελίδα 219, ο Θεός και η αδικία στον κόσμο, μιλάνε για τη θεοδικία. Πάλι στίχους του Κατσιμίχα έχουνε, των Κατσιμιχαίων, όπου τι έχουνε σε αυτούς το τραγούδι τους πάλι μέσα? Μας φλόμως, αν είπαμε στα τραγούδια, αν είσαι Θεός, γιατί δεν μας λυπάσαι? Αν είσαι Θεός, γιατί δεν μας μιλάς? Αν είσαι Θεός, γιατί δεν μας θυμάσαι? Γιατί γυρνάς την πλάτη, γιατί μας παρατάς? Φτύνουνε το όνομά σου κατώτεροι θεοί, ουρλιάζουνε κατάρες. Σας άρεσε αυτό το τραγουδάκι? Τον Κατσιμίχα. Πώς αυτό το τραγούδι το δίνεις σε 15χρονα παιδιά? Θα μου πεις, για εμάς τους μεγαλύτερους είναι καλό τραγούδι? Όχι. Γιατί ουσιαστικά τι κάνει? Εξωστρακίζει το Θεό έξω από τον κόσμο.
Αν είσαι Θεός, γιατί δεν μας μιλάς? Δεν μας μιλάει καθημερινά ο Θεός? Με πολλούς τρόπους εμφανίζεται σε μας. Μην τον περιμένουμε να έρθει ο Θεός αυτοπροσώπως και να μας συστηθεί και να λέγεται «Εγώ λέγομαι Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ελάτε να κάτσουμε μαζί και να συζητήσουμε». Αλλά το βλέπουμε ζωντανά κάθε μέρα στη ζωή μας, έχουμε εμπειρία αυτού του πράγματος. Και όσοι έχουν τέτοιες εμπειρίες καταλαβαίνουν τι λέω. Η πανταχού παρουσία του Θεού από πολλούς ανθρώπους είναι αισθητή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και μέσα από τα θαύματα που γίνονται καθημερινά και αδιαλείπτως σε όλη την πορεία του χρόνου. Εργάζομαι στο νοσοκομείο, το ξέρετε, τα θαύματα είναι άπειρα που μαθαίνουμε από τους ασθενείς, που τους επισκέφτηκε η χάρη του Θεού. Τα μεγάλα θαύματα που γίνονται στα αεροσόλυμα, επίσης βλέπουμε ότι η χάρη του Θεού υπάρχει παντού. Η πρόνοια του Θεού που φαίνεται στην κτήση. Γιατί αναρωτιέται ο Κατσιμίχας, γιατί δεν μας μιλάς, γιατί δεν μας θυμάσαι, γιατί γυρνάς την πλάτη, γιατί μας παρατάς? Φτύνουνε το όνομά σου κατώτεροι θεοί. Ποιοι είναι οι κατώτεροι θεοί που φτύνουν το όνομα του Θεού? Το όνομα του Χριστού? Ας μας απαντήσουν, δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω να κάνω ανάλυση ποιημάτων. Αλλά γιατί? Γιατί να πω στα παιδάκια αυτό το πράγμα? Χάθηκαν ωραία τραγούδια, χάθηκαν κείμενα πατέρων, χάθηκαν και ποίηματα εξαιρετικά του Αγίου Σημεών, του Νέου του Θεολόγου. Δεν έχει παράδοσή μας, δεν έχει εκκλησία μας, στερείται, φτωχή είναι, τεράστιο πλούτο έχει. Γιατί πρέπει να βάλουμε τους Κατσιμίχα να μιλάνε με τόσο προσβλητικά λόγια για τον Θεό? Θεωρητικά δεν μιλάνε, αλλά μιλάνε. Υποτίθεται ότι είναι απορίες σκέψη των ανθρώπων, αλλά όταν το βάζεις έτσι, τι θα κάτσεις να πεις, τι είχε ο ποιητής στο μυαλό του? Έτσι θα περάσει στα παιδιά. Οχ. Ναι, αναστενάζω, ναι, αναστενάζω φίλοι. Γιατί τα παιδιά μας γίνονται πεδίο δοκιμών των αιρετικών τους θέσεων, των δηλητηρίων τους. Και η παιδεία δυστυχώς είναι το μέλλον της πατρίδος. Δυστυχώς, ευτυχώς, τα παιδιά είναι το μέλλον της πατρίδος. Αν έχεις δηλητηριασμένα παιδιά, θα έχεις δηλητηριασμένους ανθρώπους αύριο μεθαύριο και δηλητηριασμένα εγγόνια. Μια κοινωνία θολωμένη, μπερδεμένη, που δεν θα ξέρει πού πηγαίνει. Πάμε σελίδα 233 να προλάβω να κλείσω τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή τα θρησκευτικά της πρώτης λυκείου. Έχουν ένα κείμενο, και έχει και άλλα κείμενα, του Μητροπολίτη Δημητριάδος Καλμυρού Βόλου, του Βόλου δηλαδή, του Ιγνατίου. Για τον Ιγνάτιο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Είναι ο νεοτεριστής, ο οικουμενιστής, είναι αυτός που εισηγείται κατά κόρον με την ακαδημία του στο Βόλο, έκανε μια ακαδημία όπου θέλει να βγάζει παπάδες από αυτή την ακαδημία, εκκλησιαστική ακαδημία, μεταπατερική ακαδημία. Τι σημαίνει μεταπατερική ακαδημία? Ότι οι πατέρες μίλησαν για την εποχή τους, σήμερα δεν τους χρειαζόμαστε, μας περισσεύουν, δεν τους θέλουμε. Τα είπαν για την εποχή τους, ισχύουν για την εποχή τους. Σήμερα ο ίδιος δήλωσε, έχουμε άλλους νέους πατέρες, υποδηλώνει τον εαυτό του, που θα μας οδηγήσουν στη σωτηρία. Δεν θέλω, κύριε Ιγνάτιε, να με οδηγήσετε εσείς στη σωτηρία. Ούτε ο Βαρθολομαίος. Όπου όταν πήγε στην Καστοριά, ένα γεύμα του κόστησε, ένα γεύμα κόστησε 7.000 ευρώ. Όχι, δεν θέλω να πάω. Με τους συνδετημόνες του, έτσι. Σε περίοδο νηστείας. Το τι χαβιάρια πέσανε, δεν λέγεται.
δεν το σχολιάζω με αυτό, αλλά το συνδέω με εκείνο που έλεγε προηγουμένως ο Αναστάσιος ο Γιαννουλάτος της Αλβανίας, ότι δεν είναι υποχρεωτική άσκηση. Αν δικαιολογείς αυτές τις πράξεις, λέτε ότι δεν είναι υποχρεωτική άσκηση στον χριστιανισμό. Και είστε και σε εισαγωγικά επίσκοποι. Διαβάζουμε λοιπόν από τον Ιγνάτιο του Δημητριάδος κείμενο. Επιτρέψτε μου να θυμίσω στην αγάπη σας, όλοι περί αγάπης, έτσι. Βλέπετε, όλοι προτάσουν την αγάπη. Η αγαπολογία δίνει και παίρνει. Τι να σας πω. Επιτρέψτε μου να θυμίσω στην αγάπη σας ότι είμαστε αληθινοί χριστιανοί στο μέτρο και στο βαθμό που παραμένουμε πιστοί στην ευαγγελική εντολή της αγάπης. Πάλι αγάπη. Η ευαγγελική εντολή δεν είναι μόνο η αγάπη. Έχει και εκείνο που λέει ο Χριστός, «Ουέ ημίν σε όποιον αλίμονος αυτόν που θα πειράξει ένα γιώτα και μία κεραία». Εκεί γιατί δεν λέει, εντάξει, εγώ λόγω της αγάπης γιατί δεν θα πω «Ουέ», θα πω «Δεν πειράζει μωρέ τον καημένο, πείραξε ένα γιώτα και μία κεραία». Γιατί λέει όποιος αλλοιώσει από τα λόγια μου και πει διαφορετικά, εκεί έχει βαριές καμπάνες. Ο τελευταίος της κολάσεως θα είναι. Ο τελευταίος της κολάσεως. Αυτά γιατί δεν τα λέτε. Μιλάτε μόνο για την αγάπη. Σαφώς ο Χριστός είναι αγάπη, αλλά ταυτόχρονα είναι και άλλα πράγματα. Είναι και αλήθεια. Και την αλήθεια δεν θέλουν να τη δηλητηριάζουν με ψευτοαγάπες. Γιατί η αγάπη έχει μόνο νόημα όταν έχει αλήθεια μέσα της. Συνεχίζω το κείμενο του Μητροπολίτη αυτού του Λελουδιού, του Ιγνατίου. Παραμένουμε πιστοί στην ευαγγελική εντολή της αγάπης όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων, ανεξαρτήτου φυλής, φύλου, θρησκείας, κοινωνικής τάξης. Σαφώς, ναι, αλλά όταν υπάρχει εκ του πονηρού και το έχουν προσχεδιάσει το σχέδιο να γεμίσουν την πατρίδα με πρόσφυγες του Ισλάμ, δεν θα πείτε καμιά κουβέντα, κύριε Ιγνάτιε, ότι υπάρχει ένα σχέδιο αλλίωσης της εθνικότητάς μας και της πίστεώς μας. Κουβέντα, κύριε Ιγνάτιε, και δεν είναι κουβέντα αυτή, κουβέντα και στα θρησκευτικά που το βάλανε μέσα. Λοιπόν, και διαβάζω και σελίδα 245, να προλάβω να κλείσω, ο θεσμός της δουλείας. Ο Μωάμεθ φρόντισε να μειώσει την απάνθρωπη σκληρότητα στη μεταχείριση των δούλων για να δώσει στον θεσμό η ποιότητα. Υπάρχει θεσμός της δουλείας στο Κοράνι, σαφώς όσοι είναι άπιστοι είναι κατώτεροι από τους πιστούς του Ισλάμ. Γι' αυτό και σε επί τουρκοκρατίας απαγορευόταν να φορούν λευκά ενδύματα ή υπόδουλοι Έλληνες. Μόνο σκουρόχρωμα και γκρίζα. Τα λευκά τα ενδύματα τα φορούσαν μόνο η ανωτέρα τάξη του Ισλάμ, των Οθωμανών. Σαφώς, εάν όμως το λέει το Κοράνι ότι προσπάθησε να προσέξτε να κάνει πιο ήπιο το θεσμό των δούλων. Εκτός όμως από αυτά που έγραψε ο Μωάμεθ, υπάρχει και αυτό που έκανε ο Μωάμεθ. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο τι λες, αλλά και το τι κάνεις. Γιατί ο Χριστός ναι μεν τα είπε καλά, αλλά ο ίδιος έλεγε ποιος μπορεί να με ελέξει για την αμαρτία. Δηλαδή αυτά που έλεγα τα έκανα κιόλας. Ο Μωάμεθ λέει να είστε πιο ήπιοι στους δούλους, δεν την καταργεί τη δουλεία, δεν είναι Χριστός, δεν είναι Απόστολος Παύλος. Προσέξτε, δεν υπάρχει άντρας, δεν υπάρχει γυναίκας, δεν υπάρχει δούλος, δεν υπάρχει ελεύθερος. Όλοι είμαστε ένα γιατί μετέχουμε στο κατοικώνα και στο καθομοίωση του Θεού. Αλλά ο ίδιος ο Μωάμεθ σκότωσε από την Μεδίνα όταν πήγε στη Μέκα, στην πατρίδα του, όσους δεν ασπάστηκαν το Κοράνι. Και αυτή η πρακτική σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και έχουμε τους νεομάρτυρες. Τους σκότωναν όσοι δεν υποτάσσονταν να ασπαστούν το Ισλάμ. Επίσης σκότωσε τους γονείς
της μικρής Εβραιοπούλας Σοφίας για να παντρευτεί τη Σοφία, η οποία ήταν η Σοφούλα, αυτό το κοριτσάκι 6 χρονών, και μετά αυτός το παντρεύτηκε, ήταν 52, και υποτίθεται μέχρι τα 9 λέει δεν το πλησίασε, παρόλο που το είχε παντρευτεί, το σεβάστηκε, αλλά 9 χρονών. Τώρα ό,τι άλλο και αν πει, αφού ο ίδιος ο Μωάμεθ είχε το δικαίωμα να σκοτώσει τους γονείς Σοφίας, καταλαβαίνετε το παράδειγμα που δίνει στο Ισλάμ, και αυτό θα το δούμε περί τζιχάτ και στο βιβλίο της Δευτέρας Λυκείου όταν θα το σχολιάσουμε, να δείτε πως πάνε το τζιχάτ να το ωραιοποιήσουν. Όχι, το τζιχάτ εκτός αυτά που λέει είναι και αυτά που κάνουν, και ο Μωάμεθ τους έδωσε το δικαίωμα δια των όπλων να επιβάλλουν την πίστη τους. Αφού και ο ίδιος όταν έφυγε διωγμένος από τη Μέκα πήγε στη Μεδίνα, εκεί απέκτησε οπαδούς και ένα ισχυρό στρατό, και με αυτό τον ισχυρό στρατό πήγε και επέβαλε την δική του πίστη στους πρώην πατριώτες του στη Μέκα. Άρα λοιπόν, και προσέξτε τώρα, αυτά τα κείμενα είναι κείμενα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, του κυρίου Γιαννουλάτου, του Αναστασίου Γιαννουλάτου. Γι' αυτό σας είπα, όλα αυτά τα κείμενα όλων αυτών των ανθρώπων, πώς μπορούν και ταυτόχρονα να είναι επίσκοποι. Να είναι επίσκοποι, χριστιανοί επίσκοποι. Σε προηγούμενα βιβλία σας έβαλα πάλι κείμενα του Γιαννουλάτου, όπου λέει όλες οι θρησκείες είναι δώρο Θεού. Όχι, δεν είναι όλες οι θρησκείες δώρο Θεού. Σαφώς δεν είναι όλες οι θρησκείες δώρο Θεού. Αν ήταν δώρο Θεού, εσείς γιατί είστε επίσκοπος, κύριε Αναστάσιε, των Ορθοδόξων? Γιατί, αν όλες οι θρησκείες ήταν δώρο Θεού? Σαφώς δεν ήταν δώρο Θεού και δεν υπήρχε λόγος τότε ο Χριστός να έρθει και να θυσιαστεί. Ακυρώνουμε έτσι το έργο του Χριστού αν πούμε ότι όλες οι θρησκείες είναι δώρο Θεού. Μα ο Χριστός ήρθε να μας βγάλει από τα σκοτάδια. Δεν ήρθε να μας αφήσει στα σκοτάδια. Γιατί θεωρεί όλες οι θρησκείες σαφώς σκοτάδι. Ενώ ο Χριστός είναι το φως. Εδώ αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, θα κλείσουμε σήμερα με το βιβλίο των θρησκευτικών της πρώτης Λυκείου. Δεν θα επανέλθουμε την επόμενη εκπομπή με τα θρησκευτικά της Δευτέρας Λυκείου. Θα σας έχω μια πάρα πολύ καλή εκπομπή. Θα έχουμε συνέντευξη τον Μητροπολίτη των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, των Παλαιομερολογητών δηλαδή των λεγόμενων, τον κύριο Ευθύμιο, που θα μας πει, θα μας δώσει συνέντευξη στην εκπομπή, και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα μιλήσουμε για διώξεις. Για διώξεις των χριστιανών. Ναι, για διώξεις των χριστιανών, γι' αυτό θα είναι το θέμα μας. Σας το προαναγγέλω από τώρα, οπότε την άλλη εκπομπή θα αλλάξει η ροή της εκπομπής και μετά θα ξαναεπανέλθουμε στα σχολικά βιβλία. Σαφώς είπαμε, το μέλλον της χώρας μας είναι η παιδεία μας. Να έχετε ένα καλό βράδυ, Χριστός Ανέστη. Εμείς θα τα πούμε όπως είπαμε την άλλη Πέμπτη. Ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.